αυτή την ώρα η ελληνική κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει μια πολύ μεγάλη μάχη στο σύνολο. Δηλαδή, στο να λύσουμε ζητήματα τα οποία χρονίζουν και εθνικά και να έχουμε και αυτή την αντίληψη της σταθερότητας και ταυτόχρονα τη μεγάλη μάχη, η οποία τον Αύγουστο, όπου ολοκληρώνεται το πρόγραμμα και βγαίνει η χώρα με δυσκολία. Με προβλήματα, ενδεχομένως με προβλήματα. Αλλά θα βγει χωρίς καμία επιστολή. Κύριε Ρήγα, θα βγει τον Αύγουστο ή θα έχουμε μια παράταση, πώς διαβάζουμε από χθες το βράδυ. Δεν υπάρχει τίποτα καθαρά, χωρίς πιστοληπτική γραμμή, χωρίς απολύτως. Αν θα υπάρχει παράταση του τρίτου προγράμματος. Λέω, επαναλαμβάνω. Να δείτε πώς μεταφράστηκε αυτό και θα το καταλάβετε. Χωρίς πιστοληπτική γραμμή, τα πάντα δεδομένα και ταυτόχρονα ό,τι εκκρεμότητες έχουν υπάρξει. Γιατί μπορεί να υπάρχουν, είτε για λόγους καθυστερήσεων. Αυτό δεν σημαίνει, θα είναι αυτά τα οποία θα υλοποιηθούν στο επόμενο διάστημα. Δεν είναι παράταση, όλα τα άλλα τελειώνουν. Και είναι δεκτό αυτό και έχει γίνει αποδεκτό το να έχεις καθυστερήσει, παράδειγμα, λέω, το πώς θα γίνουν ή πώς θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση στην δημόσια διοίκηση. Και αυτό. Λόγω χρονικών περιθωρίων. Αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα. Και άλλο πράγμα ότι ολοκληρώνεται αυτό το οποίο έχουμε καθορίσει μέχρι τώρα. Και θέλω να σας πω και κάτι, γιατί άκουσα πάλι τον κύριο Στουρνάρα και αυτή η αιμονή του. Είναι ενοχλητική. Ενοχλητική και όχι γιατί το ακούω και με πειράζει ότι έχω άλλη άποψη. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Δεν μπορεί να είναι αυτό που υπογράψαμε το 2015 να λέει ότι η χώρα θα βγει. Στον προηγούμενο Eurogroup το 2017, ότι θα βγει από την Επιτροπή και το τελευταίο κομμάτι λέει, όχι με επιστολική γραμμή, αλλά με δικό της απόθεμα, το οποίο φτιάχνουμε. Αυτό λέει. Άρα δεν μπορεί να επιμένει σε αυτό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μία αποτυχημένη αντίληψη. Ακούστε λίγο. Μία αποτυχημένη. Θα σας πω, το είπατε μια χαρά τώρα. Μία αποτυχημένη αντίληψη του κυρίου Στουρνάρα ως Υπουργού Οικονομικών, όπου δεν μπόρεσε να βγάλουν τη χώρα τότε από τα μνημόνια και την οδήγησαν εδώ που τη δίκησαν, θέλει να κάνει πραγματικότητα την αποτυχία την οποία είχε γίνει. Και δεν μπορεί να εμπιστευτεί ή δεν μπορεί να αποδεχθεί ότι μια κυβέρνηση αριστερή, έχοντας κάνει πολύ μεγάλες υποχωρήσεις, και το έχουμε πει αυτό, δεν θα επιλέγαμε πράγματα τέτοια, ότι αυτή η κυβέρνηση αριστεράς μπορεί να βγάλει τη χώρα από το μνημόνιο. Δυστυχώς αυτό είναι. Δεν είναι ευθύνη του κεντρικού τραπεζίτη πάντως να λέει την άποψή του. Όχι σε αυτά. Διότι να θυμηθούμε τότε με τον κύριο Προβόπουλο που μετά του ζητάγαμε τα ρέστα αν είχε ενημερώσει ή δεν είχε ενημερώσει για την επικείμενη οικονομική κρίση του αρχηγού και τον πρωθυπουργό. Δεν είναι το ίδιο, κυρία Ιωάννου. Γιατί ο κύριο Στουρνάρα το λέει. Αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει. Αποδεικνύεται ότι το απόθεμα δημιουργείται και βεβαίως αποδεικνύεται και από του θεσμού όλου. Οι οποίοι επιμένουν ότι δεν θα υπάρχει τέτοια προϋπόθεση. Τελειώνει δηλαδή. Αυτό λέω. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ και τους τρεις για αυτή την ωραία συζήτηση. Ευχαριστούμε πολύ.